Λοιπόν, και επειδή τα βλέμματα όλων, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, είναι στραμμένα στο κυριακάτικο παιχνίδι με τη Λαμία, από ό,τι φαίνεται προσπαθούν στον Όφι να αφήσουν πίσω τους το παιχνίδι και την οδυνηρήτα από την ΑΕΚ χθες στην Αθήνα με σκορ 3-0. Στον απόϊχο τώρα του παιχνιδιού, έχω την χαρά βεβαίως να φιλοξενώ τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Μιμίκο στο στούντιο της εκπομπής. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς βρήκα, Λευτέρη, καλή εβδομάδα. Και ένα καλή εβδομάδα να έχουμε και ένα εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που σε διμερές επίπεδο, θα το πω έτσι, πολιτικά. Μας συνδέει άρρηκτα ένας δεσμός φιλίας, τον κύριο Γιώργο Βλάχο. Κύριε Γιώργο, καλώς ήρθατε και εσείς στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα και εγώ έχω να σας δω από μικρό, ε. Από μικρό. Πώς φαίνονται όμως οι πολιτικοί της λέξης που χρησιμοποιούν στις σχέσεις με τους αθλητικούς. Έχω να σας δω από μικρό, έτσι δεν είναι? Να είστε καλά και γι' αυτό χαίρομαι, γιατί η γνώμη σας πάντα μετράει. Με μία παρένθεση. Ναι. Στο γάμο σου ήμουν παρόν. Το ξέρω, το γνωρίζω. Και το θυμάμαι. Εγώ σας ευχαριστώ και πραγματικά επειδή ξέρω ότι ο Γιώργος ήθελε πολύ να τα πούμε σε αυτήν εδώ την τηλεοπτική παρέα, η γνώμη σας μετράει, η τοποθέτησή σας πάντα είναι κέρια. Και γι' αυτό το λόγο θέλω, Γιώργο, να ξεκινήσουμε να δούμε τι συνέβη χθες τελικά και τι έχουμε μπροστά, τουλάχιστον την ομάδα του Όφη. Mm-hmm. Χθες το παιχνίδι δεν πήγε καλά από την αρχή για τον Όφη με την ΑΕΚ. Είπε σοδυνηρή ήττα. Θα συμφωνήσω ως προς το αποτέλεσμα και ως προς το αποτέλεσμα. Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε ότι δεν χάθηκε τίποτα. Αυτό είναι σίγουρο. Ωστόσο, Λευτέρη, πάντα όταν παίζεις τους σκόπους μιας χρονιάς και ενός στόχου σε ένα παιχνίδι, δεν είναι και ότι καλύτερο αυτό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Νομίζω θα συμφωνούν περισσότεροι. Σίγουρα όφη θα πάει με πίεση. Μακριά, τι είναι πέρυσι με τον Πλατανιά, ναι, έτσι, τελευταία ναι. αγωνιστική. Βέβαια, άλλο να παίζει τελικό παραμονής, άλλο να παίζει τελικό play-off. Είναι διαφορετικά τα πόδια, δεν είναι τόσο πια βαριά. Αλλά δεν πάβει να είναι σημαντικό ότι ο Όφη κρατάει την τύχη του στα χέρια του και ο κύριος Μπούσης είπε στους ποδοσφαιριστές ότι ξεχνάτε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Να το πούμε και αυτό. Τους μίλησε, τους είπε ότι ξεχνάτε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Αυτό το παιχνίδι θέλουμε, αυτό το παιχνίδι να πάρουμε. Επικεντρωθείτε στο στόχο. Και έχουμε, ναι, την δυνατότητα να πάρουμε την έκτη θέση. Θέλω το σχόλιο του κύριου Βλάχου. Έτσι, να δούμε πώς αποκωδικοποιεί την όλη κατάσταση που συμβαίνει στον Όφη τις τελευταίες ημέρες και οδεύοντας σιγά σιγά προς το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Εγώ θα το πάω προς το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Ο Όφη έχει ξαναβγεί η Ευρώπη. Είναι μεγάλη ομάδα. Είναι στις 6 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Και ευελπιστώ, εισερχόμενος μετά από τόσα δύσκολα χρόνια στην κανονικότητα, σαν Όφη, να μπορέσει την Κυριακή να αποδείξει εντός εισαγωγικών είναι μεγάλη ομάδα, ότι πράγματι είναι μεγάλη ομάδα και ότι μπορεί να βρίσκεται μέσα στους 6 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος, όπως είναι αυτή τη στιγμή περίπου. Όφη, ολόκληρα χρόνια, από τότε που ήρθα εγώ το 1976 και πιο πριν, ήταν 33 χρόνια στην Α' Εθνική, με επιτυχίες, οι οποίες βοηθήσαμε όλοι. Και από την εποχή που ήρθα εγώ το 1976. Βέβαια, και από το πέρασμά σας, βεβαίως. Κάναμε μια ομάδα σταθερή, μια ομάδα καλή, μια ομάδα που 3 χρόνια ήταν αίτητη. Με αποτέλεσμα μετά, μετέπειτα, οι επόμενοι να βρουν μια πολύ δυνατή ομάδα που έφτασε και στα πρόθυρα του πρωταθλήματος. Γιατί ο Όφη πρέπει να κοιτάξει και πιο ψηλά. Δυστυχώς, τα προηγούμενα 20 χρόνια περάσανε, γίναν κάποια γεγονότα τα οποία αμάβρωσαν την ιστορία του Όφη. Περασμένα, ξεχασμένα. Από εδώ και μπρος πρέπει ο Όφη να κοιτάξει, να γίνει πιο καλός, πιο δυνατός. Και την Κυριακή έχει την ευκαιρία, μετά από αρκετά χρόνια, να παίξει στα play-off, στο καινούριο αυτό πρωτάθλημα που κάνει η Super League. Ούτως ώστε να μπορέσει να καθιερωθεί στη συνείδηση και πάλι το φιλάθλο. Είναι καθιερωμένος, αλλά συνήθως το ποδόσφαιρο ξεχνάμε. Να καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των φιλάθρων ποιος είναι ο Όφη. Και δεν το λέω πάντα, εγώ μου αρέσει, όχι να είμαι ρομαντικός, είμαι ρεαλιστής. Μήπως μπορέσει και πετύχει και κάτι. Δεν είναι δύσκολο στα play-off να μπορεί να βρεθεί ο Όφη στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Είναι βέβαια η διαφορά τερμάτων που είναι λίγο... Εντάξει, η δεύτερη θέση είναι λίγο απομακρυσμένη, αλλά το σίγουρο εγώ είναι... το λέω ότι επειδή και ο Άρης και ο Όφη είναι δύο ιστορικές ομάδες, αλλά τίτλους δεν έχουν. Έχουν πάρει ένα κύπελο και δύο. Παρεπιπτόντως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και έχει πάρει τώρα τρία-τέσσερα πρωταθλήματα. Αυτόματα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι οι ομάδες που συνήθως
έχουν τις δυνατότητες να μείνει στις πρώτες θέσεις. Mm-hmm. Είτε λόγω οικονομικών, είτε λίγο ονόματος κλπ. Όφι μπορεί. Το λέω και από πολλά χρόνια. Όφι μπορεί. Δεν μένω εγώ στο μάτς της Κυριακής της Λαμίας. Πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει. Και το κερδίσει το ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν, είμαι σίγουρος. Mm-hmm. Εγώ, σαν προπονητής που ήμουν, μου λέγανε θα κερδίσουμε σήμερα 5-0. Λέω στο τέλος θα σας πω. Και στο τέλος κερδίζαμε 1-0 και μετά δυσκολία. Συμφωνείτε με αυτό που είπα, κύριε Βλάχο, ότι η πίεση σίγουρα ότι κρίνονται όλα σε ένα παιχνίδι που είναι τελευταίο και δεν υπάρχει αύριο πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο στόχο της εξάδας, είναι κάτι αρνητικό που δίνει άγχος. Ναι, το θετικό είναι ότι η ομάδα της Λαμίας δεν έχει στόχο. Και αυτό σε κάποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να μετρήσει. Mm-hmm. Αν είχε στόχο, είναι καλή ομάδα η Λαμία, μπορεί να ήταν πιο δύσκολο. Το τελευταίο καιρό ο Όφι δυσκολεύεται στη δημιουργία όσον αφορά την επίθεση, το να κάνει ευκαιρίες και να πετύχει γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία 6, 7, 8 μάτς, ακόμα και με τον Πανιόνιο, αυτό ήταν το μάτς που καθιέρωσε και τον Όφι στην εξάδα, εκτός έδρας, mm-hmm. που κέρδισε 1-2, ήταν δύσκολο μάτς και το κέρδισε. Την Κυριακή δεν χρειάζεται να παίξει καλά. Για εκεί χρειάζεται να κερδίσει. Να βάλει γκολ. Τίποτα. Να κερδίσει. Να κερδίσει. Να κερδίσει. Τίποτα άλλο. Και αν κερδίσει, ο κερδισμένος θα είναι ο Όφι, οι φιλάθλοι του, ο σύλλογος, οι προπονητές, οι παράγοντες, η Μασέρ. Όταν κερδίζει, όλοι κερδίζουν. Όταν χάνεις, χάνουν οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Και η διοίκηση. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λευτέρη, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πολλά τον κύριο Βλάχο. Πάρα πολλά. Είναι ανοιχτό βιβλίο ο κύριος Βλάχος. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Αλλά θέλω να σου πω κάτι το οποίο αύριο θα έχουμε πιο αναλυτικό ρεπορτάζ σχετικό στην εφημερίδα. Δεν μπορώ να μην το πω. Συμπτωματικά τελείως. Ακριβώς έξω από το στούντιο συναντήθηκε μετά από χρόνια ολόκληρα ο Γιώργος Βλάχος, ο παίκτης του Παναθηναϊκού του Wembley του 1971, με τον φυσικοθεραπευτή της συγκεκριμένης ομάδας που είναι κριτικός. Σοβαρά μιλάτε. Και βρέθηκε σήμερα εδώ. Συμπτωματικά. Ήταν μια συνάντηση που το συγκίνησε. Με τον Δρυμητσιανάκη που τον λέγαμε στο Παναθηναϊκό. Ήταν μασάζ την εποχή τον κύριο Δρυμητσιανάκη. Του Wembley. Μας έκανε μασάζ και μας πήγε και καλά από ό,τι απεδείχθηκε. Άρα αύριο θα έχουμε αθλητικές ιστορίες. Ένα είδος αθλητικής ιστορίας. Ιδιαίτερο. Το θέμα είναι ότι τον πήραζε ο Καμάρας και ο Σουρπής. Κριτικάτσι. Θα μας κάνεις καλό μάσα για να κερδίσουμε. Και κερδίζαμε. Πολλοί δεν ξέραν ότι η ομάδα του Wembley είχε γιατρό μέσα στο ιατρικό team, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Υπήρχε ομάδα οργάνωση, αλήθεια. Κριτικό. Είναι ακόμα και τότε. Mm-hmm. Οργάνωση φυσικά, αλλά θέλω να πω ότι ήταν ο κριτικός της ομάδας αυτής. Δεν νομίζω να είχατε άλλο κριτικό. Όχι. Στην όχι, ομάδα. Όχι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ιδιαίτερο. Εγώ θέλω να ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μας. Θέλω να τα ξαναπούμε, κύριε Βλάχο. Στη διάθεσή σας. Έτσι, κάποια στιγμή. Έχετε μία έμπειρη ματιά, την καταθέτετε ανά πάσα ώρα και στιγμή και λέτε τα πράγματα πολλές φορές όπως έχουν στην αληθινή τους διάσταση. Εγώ θέλω να βλέπω το ποδόσφαιρο όχι εκείνη της εποχής, ούτε της τωρινής, ούτε της μελλοντικής. Θέλω να βλέπω ένα ποδόσφαιρο που να τα αγαπάει ο φίλαθλος, ο παδός, να έρχεται στα γήπεδα. Που δυστυχώς τα τελευταία 15ετία είναι άδεια. Ακόμα και στην Ευρώπη που βλέπω τα μάτς, εκτός του αγγλικού πρωταθλήματος και λίγο του ισπανικού, όλα τα άδεια, τα άλλα και το γερμανικό είναι άδεια. Και η Ιταλία και μάτς, καυτά μάτς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Επιφυλάσσουμε. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χάρηκα που είσαι Δευτέρη. Να πούμε και για τις απώλειες Παπαδόπουλου και Φουστανάκη την επόμενη φορά. Δεν τους ξεχνάμε. Τις μεγάλες απώλειες των συμπαικτών σας. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Επί Τροχάδη, πιστεύω ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές, περισσότερο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, επειδή ήταν και επιθετικός και έβαλε γκολ, και ο Μανώλης Φουστανάκης, δώσαν τον καλύτερο αυτό του. Για να φτάσει ο Όφι εκεί που φτάνει. Γιατί ο Όφι μεγαλώνει από τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι του δίνουν την έγκλη για να πάει πιο ψηλά. Πηγαίνοντας πιο ψηλά και λίγο πιο ψηλά και λίγο πιο ψηλά και όσο μπορεί πιο ψηλά. Δυστυχώς, παρεχόμαστε λίγο στο παρελθόν, κάποιοι αφισβητήσανε την αξία του Όφι. Ο Όφι δεν είναι μια ομάδα που πρέπει να. Συγγνώμη την έφραση εντός εισαγωγικών, να σέρνεται για να μείνει στην κατηγορία. Έχει χρησιμοποιήσει πολλά στο επόμενο ραντεβού. Πρέπει να είναι από την έκτη θέση και πάνω. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.